Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Παραλίγο τραγωδία τη νύχτα στην οδό Ελασσόνο στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Ένας 44χρονος άνδρας, πραγματοποιώντας εργασίες στον τρίτο όροφο κτηρίου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό. Μάλιστα, καρφώθηκε σε κάγκελα, όμως δεν χτυπήθηκε ευτυχώς κάποιο ζωτικό όργανο του και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Από εκεί έχει πάρα πολύ αίμα. Έχει παιδιά, παντρεμένος. Πόσα παιδιά έχει. Ο 44χρονος άνδρας εκτελούσε εργασίες στον τρίτο όροφο του κτηρίου στην οδό Ελασσόνος κοντά στην Αγία Σοφίας. Ξαφνικά έπεσε στο κενό. Άγνωστο πώς. Καρφώθηκε στα κάγκελα που χωρίζουν το ένα σπίτι από το άλλο. Άκουσαν τις κραυγές του γείτονες και ειδοποίησαν ασθενοφόρο και την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο άνδρας είχε αιμορραγία, αφού τα κάγκελα τον είχαν τραυματίσει. Ευτυχώς, όχι σε ζωτικό όργανο. Τον απεγκλώβησαν και του παρήχαν επιτόπου πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι. Κάποιοι τον γνώριζαν. Δουλεύει εδώ και μένει. Εδώ μένει απάνω στο όροφο, έχει και την πολυκατοικία εδώ απέναντι. Είναι η ίδια ιδιοκτήτρια. Και έκανε πλακάκια. Έχει και πλακάκια και βαψίματα κάνει τα πάντα. Μάλιστα. Και εδώ το μεσημέρι το είδα, λέτραγε κάτι κάγκελα απέναντι. Είναι δηλαδή οικοδόμος. Ναι, είναι νόμιμος. Είναι, φτιάχνει τα πάντα εδώ. Δούλευε τώρα, εγώ μόλις το είδα εδώ στην, που το πήρε το ασθενοφόρο, λέω. Και μου λέει, ούτε εγώ, που το ρώτησα τι έπαθες, τι γίνεται, μου λέει, ούτε εγώ θυμάμαι τι έχει γίνει, δηλαδή, πώς έγινε. Ο άνδρας είχε επαφή και μάλιστα μιλούσε στους διασώστες. Από εκεί έχει πάρα πολύ αίμα. Έχει παιδιά, παντρεμένος. Πόσα παιδιά έχει. Δήλωσε πως έχει σύζυγο και δύο παιδιά και πως μένει στην οδό Ελασσόνος. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία του Πακιστανού που κατηγορείται πως ασελγούσε σε ανήλικη στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 32χρονου Πακιστανού που ασελγούσε στην 12χρονη σε Ψελαλόνια. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος και ένας 54χρονος πατρινός. Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί στις 10 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον Αλή Ασάν. Σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ανηλίκων πατρών ποινική δίωξη για τα δικήματα της αποπλάνησης παιδιού που συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά την αδερφή της 12χρονης. Να υπενθυμίσουμε πως ο 54χρονος είχε μιλήσει στη διάρκεια της απολογίας του και είχε υποστηρίξει ότι είναι αθώος. Τα παιδιά τα ξέρω χρόνια και τις κόρες τις ξέρω χρόνια. Εκεί καθόμαστε, λέγαμε κάπου καμπαμπούρια και τέτοια πράγματα, αστεία και αυτά. Και ήρθε το αστυνόμος και με έπιασε. Όχι στο υπόγειο. Όχι στην πλατεία, πάνω στα παγκάκια καθόμαστε. Σχεδόν κάθε μέρα βλεπόμαστε με τα παιδιά. Γιατί λέει ότι πήγε στο υπόγειο γι' αυτό. Όχι, καμία σχέση εγώ στο υπόγειο δεν πήγα. Καμία. Ούτε σε υπόγειο, ούτε σε άλλη πλατεία, ούτε πουθενά εκεί στο παγκάκι, όπως ήμασταν στο παγκάκι. Άγριο επεισόδιο στην οδό Καραϊσκάκη. Έπεσε ξύλο για μια θέση στάθμευσης. Μπορεί να κατάφερε να παρκάρει, αλλά τις έφαγε και επέστηκε ζημιές στο αυτοκίνητό του, αφού έτερος μενόμενος ο οδηγός και υποψήφιος για μια θέση στάθμευσης έγινε πήρκε μανία μαζί του. Όλα συνέβησαν στην οδό Καραϊσκάκη κοντά στη Γούναρη σήμερα το πρωί. Ο κύριος που βλέπετε βρήκε άδεια μια θέση στάθμευσης και πήγε να παρκάρει. Και τότε δέχτηκε την επίθεση άλλου οδηγού, ο οποίος υποστήριξε πως περίμενε με αλάρμ τη συγκεκριμένη θέση να αδειάσει. Δεν παρκάραμε ακόμη. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε θέση, λέει, κάτι μένει αυτός, ήταν με απέναντι με αλάρμ και έπρεπε να παρκάρει αυτός, ήταν η θέση δική του. Και τελικά όταν ήρθατε εδώ τι έγινε? Κατέβηκε κάτω και μου λέει κατέβα κάτω και πρέπει να φύγεις. Και με έπιασε το λαιμό και μου κάλλει όξα να με πλήξετε. Και το τζάμι έσπασε, τι έγινε ακριβώς? Το τζάμι τον τράβηξε την πόρτα δυνατά και την έσπασε. Τον άρπαξε, τον βούτυξε, τον έσπρωξε, τον χτύπησε. Και στην προσπάθειά του να τον βγάλει έξω από το αυτοκίνητο, έσπασε και το τζάμι.
Ο οδηγός στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Επί τόπου έφτασε αστυνομικός προκειμένου να γίνει καταγραφή του συμβάντος, αφού το θύμα συγκράτησε τα στοιχεία του οχήματος του έτερου οδηγού. Πλήθος κόσμου στη χθεσινή εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πάτρα εξαπέλυσε βολές εκ νέου τόσο στη Φόφη Γεννηματά όσο και στον Σταύρο Θεοδωράκη για την απόφασή τους να ανακοινώσουν διατήρηση των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή. Κατά την ομιλία του στον ημιόροφο του ξενοδοχείου Αστήρ, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε προς τα μέλη και φίλους της παράταξης ότι εάν εκλεγεί στην ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, θα γίνει η γέφυρα ανανέωσης σε ιδέες και πρόσωπα και τους κάλεσε να ψηφίσουν για μια κεντροαριστερά με σταθερά θεμέλια, η οποία θα ηγεμονεύσει και πάλι στον χώρο. Εδώ από τη γενέθλια γη του Ανδρέα, του ιδρυτή μας, στέλνουμε σήμερα μήνυμα νίκη. Μήνυμα ότι αυτή η παράταξη είναι μεγάλη και μια συγκυρία, η συγκυρία της χρεοκοπίας που άφησε πίσω του ο λετήρας κύριος Καραμαλής, εμάς που σηκώσαμε το εθνικό βάρος της χρεοκοπίας, μας οδήγησε στη μείωση της εκλογικής μας επιρροής. Όμως έχουμε λαμπρό μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές εκ νέου τόσο στην Φόφη Γεννηματά όσο και στον Σταύρο Θεοδωράκη για την απόφασή τους να ανακοινώσουν διατήρηση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή, ξεκαθαρίζοντας ότι τις αποφάσεις της επόμενης μέρας θα τις λάβει η βάση σε ιδρυτικό συνέδριο. Υπήρχαν ισχυρά φαινόμενα δημαγωγίας και πελατειακού κράτους. Ένα κομμάτι των στελεχών μας ανήκανε να παράξουν πολιτική. Ανήκανα να καταλάβουν ότι μεταρρυθμίσεις βοηθούν τη μακροπρόθεσμη ευημερία του έθνους, έφτιαξαν πολιτικές πρίκες μόνο δημαγωγώντας και μόνο κάνοντας ρουσφέτη. Τους αφήνω στην όχθη του χθες. Όταν μας δόθηκε η ευκαιρία του δημοψηφίσματος, πήραμε και εμείς μέρος στο θίασο του κύριου Τσίπρα. Και μάλιστα ακούω από κάποιους συνυποψηφίους μου να λένε για το ναι. Τι ήταν το ναι? Ήτανε ένα σημείο που μετά από δεκαετίες θα υπεραφανευόμαστε ιστορικά? Θεωρώ πως όχι. Το δημοψήφισμα, φίλες και φίλοι, ήταν ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε βαθιά θεσμική παρακμή. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιόδευσε σε Πάτρα και Αίγιο και παρά την κακοκαιρία κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο, εμφανίζοντας δυναμική και καλώντας τον κόσμο αυτή αλλά και την άλλη Κυριακή στην Κάλπη. Πιλωτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το προσεχές καλοκαίρι και θα διαμορφώνει το αντίτιμο των διοδίων με βάση το χιλιόμετρο μαζί με ένα εκπτωτικό πακέτο για περιστασιακές μετακινήσεις μέχρι 4 ώρες ήταν το πακέτο που προσέφερε ο Ολυμπία Οδός στην περιοχή της Αιγιάλιας. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα που όμως θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το προσεχές καλοκαίρι και θα διαμορφώνει το αντίτιμο των διοδίων με το χιλιόμετρο μαζί με ένα εκπτωτικό πακέτο για περιστασιακές μετακινήσεις ήταν το πακέτο που προσέφερε η Ολυμπία Οδός στην περιοχή της Αιγιάλιας προς το παρόν, σύμφωνα με όσα ανέκυψαν από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγίου. Στη σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί και συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θανάσης Παναγόπουλος, παρουσία των τοπικών φορέων παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Λειτουργία, Κωνσταντίνος Παπανδρέου, οι οποίοι αναγνώρισαν τη διχοτόμηση του Δήμου από τη λειτουργία των διοδίων Ελαιώνα, αλλά περιέγραψαν και το στενό πλαίσιο εντός του οποίου υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων, καθώς αντίκειται στους νόμους και το Σύνταγμα η δυνατότητα διαμόρφωσης ειδικών τιμολογίων για συγκεκριμένες πληθυσμιακές και κοινωνικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, σαν πρώτο βήμα τουλάχιστον προτάθηκε η λειτουργία του πιλωτικού προγράμματος από το επόμενο καλοκαίρι, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει χιλιομετρική χρέωση, ενώ επιπλέον η εταιρεία θα παρέχει ένα εκπτωτικό πρόγραμμα για μετακινήσεις με διάρκεια έως 4 ωρών, που ανάλογα με τις μετακινήσεις θα παρέχει έκπτωση που θα φτάνει μέχρι το 35%. Η δέσμευση του Υπουργού ότι από του χρόνου, από το 2018, θα υπάρχει εφαρμογή αναλογικών διοδίων, είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά απλώς είναι η εφαρμογή της σύμβασης παραχώρησης που μέχρι τώρα δεν ακολουθείται. Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να προχωρήσει σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας έχουν υπερχρεωθεί σε σχέση με δρόμους που τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν και όμως πλήρωναν διόδια. Είχαμε δρόμους εργοτάξια και δρόμους επικινδύνους και πλήρωναν διόδια. Και η εφαρμογή των αναλογικών τουλάχιστον διοδίων
είναι απαραίτητη προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας του δρόμου. Πέραν αυτών, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον Δήμο Γιάλιας, θα υπάρξει άλλη πρόβλεψη για την οποία και επιφυλάχθηκε να επανέλθει η εταιρεία. Έντονη αντιπαράθεση με φόντο την παράταξη Κρίκης στο επιμελητήριο. Δείτε τις αντιδράσεις. Οι αποκαλύψεις σχετικά με την εμπλοκή Νικολόπουλου σε ρόλο ανθρώπου που κινεί τα νήματα και τον ηγετικό ρόλο του επιχειρηματία Αντώνη Κουνάβη στο παρασκήνιο της παράταξης Κρίκη γίνονται τώρα ερωτήματα διαστόματος των επικεφαλής των παρατάξεων. Μετά τον Αριστείδη τη Λιγάδα που είχε δημόσια αναρωτηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τον Παναγιώτη Κρίκη, το ίδιο ερώτημα διατυπώνουν και οι Πλάτωνας Μαργλαφέκας και Γιώργος Ρόρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν, ούτε με τον κύριο Κρίκη. Ναι. Απλά ο κύριος Κρίκης δεν είναι επικεφαλής του συνδυασμού, δυστυχώς. Δεν κάνει κομμάτι αυτός, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μάλιστα, συγκεκριμένα, ο κύριος Ηλιγάδας έχει ζητήσει το τηλεφωνό του με τον άνθρωπο να μιλήσει επώνυμα, το λέω, γιατί επώνυμα του το είπε, και δεν το στέλνει κανείς το τηλεφωνό του, στέλνει ένα τηλέφωνο κάποιου άλλου ανθρώπου μέσα στην παράταξη. Εν τω πραγμάτων, λοιπόν, είναι μια παράταξη η οποία δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής. Άρα, ας βρούνε ποιος είναι επικεφαλής, ποιος κάνει κομμάτι, ποιος έχει στόχους, ποιος έχει ιδέες, για να μιλήσουμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που φύγανε και κάνανε το συνδυασμό του κυρίου Κρίκη συνδιοικούσαν το επιμελητήριο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τώρα το δικαίωμα να λένε για νέα προγράμματα ή για εντελώς διαφορετική πολιτική, όταν ούτε σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή καθ' όλη τη διάρκεια της εξαετίας είδαμε να έχουν βγάλει μία ανακοίνωση να έχουν πει ότι διαφωνούμε με τον τάδε χειρισμό, με τον τάδε. Εννοείται ότι διαφώνησαν εκ των υστέρων, δηλαδή, αυτό λέτε τώρα. Ακριβώς, διαφώνησαν εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν ουσιαστικά λέτε ότι η παράταξη Κρίκη δεν κατέβηκε επειδή έχει κάποια νέα πρόταση, αλλά για κάποιους άλλους λόγους. Βέβαια, οι λόγοι τώρα φαίνονται και είναι προφανείς, ότι δεν είναι λόγοι οι οποίοι είχαν να κάνουν με την διοίκηση του επιμελητηρίου όλα αυτά τα χρόνια. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον και φυσικά αναμένεται και η απάντηση Κρίκη σε όλα αυτά που ακούγονται. Όχι στην αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου ή αναβολή για ένα τουλάχιστον χρόνο, προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων των οδών Κανακάρη, Β' και Κορίνθου προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς μετά από πολλές συναντήσεις, συζητήσεις, προβληματισμούς και όπως υποστηρίζει έγιναν το τελευταίο διάστημα. Ο Δήμος το ξεκαθαρίζει. Οι μελέτες υπάρχουν και δεν γίνεται να κάνουν πίσω. Η οδός Κανακάρη θα είναι η έξοδος της πόλης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παύλος Τάμος δήλωσε ότι ακόμη και στο τμήμα των ανωφεριών που εξομαλύνθηκαν, το πλάτος του δρόμου είναι σχεδόν 7 μέτρα. Άρα χωρούν δύο αυτοκίνητα όπως προβλέπει η μελέτη. Είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας κανονικότατες σε όλο το τουλάχιστον σε όλο το μήκος της Κανακάρη. Εκεί που τα πεζοδρόμια ανακατασκευάζονται στο τμήμα θα έχει κανονικά δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Μαζί και ταυτόχρονα δύο φορτηγά άνετα. Οι κάτοικοι πάντως επιμένουν πως θα δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είναι δυνατόν να περάσει ένα στενοφόρο. Αρρώστησε ένας και θέλει να προσπεράσει και είναι το λεωφορείο, το αστικό, η φυσαρμόνικα και το πράγμα. Πώς θα κατέβει ο άνθρωπος, πού θα σταματήσει το ασθενοφόρο, πώς θα προσπεράσει. Πώς θα περνάμε, ελάτε να δείτε. Εδώ είναι δυνατόν να υπάρχει, να περπατήσουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων. Προσωρινά έχει κλείσει ένα τμήμα της Κανακάρη για να φτιάξουμε τη μικοτομή σε τμήματα που ήταν μεγάλες κλίσεις. Υπάρχουν γενικότερες αιτιάσεις για την μελέτη της αντιδρόμησης Κορίνθου-Κανακάρη. Αυτή δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν είναι συνδυασμένη με τη λειτουργία της μίνι περιμετρικής. Επομένως μιλάμε για ένα χρόνο περίπου μετά. Είμαστε διατεθειμένοι, θα πάμε και σε διαβούλευση μέσα στο Νοέμβριο, πιστεύω αρχές Δεκέμβρη το πολύ, και με όλους τους φορείς να κουβεντιάσουμε ακόμα και αυτά τα λιγμένα ουσιαστικά ζητήματα, γιατί είναι αποφάσεις πάρα πολλών χρόνων. Αύριο το μεσημέρι οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στο Δημαρχείο. Με συνάντηση με τους κατοίκους είχαν στείλει ένα υπόμνημα διαμαρτυρίας αύριο το μεσημέρι, να δούμε τι ακριβώς ζητάνε.
Με επιτυχία η άσκηση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Το σενάριο προέβλεπε κινητοποίηση των υπηρεσιών μετά από σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και φωτιά. Εντυπωσιακή διάσωση εγκλωβισμένου στον 7ο όροφο από άνδρες της ΕΜΑΚ. Τον κατέβασαν με σχοινιά. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατεβάζουν εγκλωβισμένο από τον 7ο όροφο του νοσοκομείου, από την Ταράτσα. Ο άνδρας της 6ης ΕΜΑΚ συνοδεύει το φορείο. Νωρίτερα είχαν τεντώσει δύο σκοινιά για να γίνει με ασφάλεια η μεταφορά. Παράλληλα, άνδρες πάνω σε ένα κλιμακοφόρο απεγκλώβιζαν άτομα από τον 4ο όροφο. Το σενάριο που έβλεπε χτύπημα της Πάτρας με μια μεγάλη σεισμική δόνηση 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Άμεσα ξεκίνησε και ένωση των κτηρίων του νοσηλευτικού ιδρύματος. Παράλληλα, από την ισχυρή δόνηση ξέσπασε και φωτιά στα μαγειρία του πολυόροφου κτίσματος. Εκεί εγκλωβίστηκαν άτομα, όπως και στην Ταράτσα. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο εκένωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος και μεταφοράς σοβαρών περιστατικών σε άλλους χώρους, σε σκηνές που στήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο. Στην άσκηση, που είναι η πρώτη πανελλαδικά η οποία γίνεται νύχτα, συμμετείχαν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, η πυροσβεστική, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στην άσκηση, που είναι η πρώτη πανελλαδικά που γίνεται νύχτα από το ΕΛΚΕΠΗ, συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, η πυροσβεστική, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Βλέπετε τον διασώστη ο οποίος βγαίνει στην άκρη του πυρήνα. Τόσο οι άντρες του πυροσβεστικού σταθμού όσο και της 6ης ΕΜΑΚ εφάρμοσαν πλήρως τα σχέδια και έγινε απόλυτα επιτυχής η άσκηση. Ελπίζουμε μόνο να είναι μόνο σε ασκήσεις αυτά τα σενάρια. Τον Ιανουάριο στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αποκλείεται όμως να έρθει και τον Δεκέμβριο. Για τον Ιανουάριο παρατίθεται το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Περίοδο κατά την οποία η τοπική οργάνωση αναμένει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και Υπουργών. Λίγο νωρίτερα, στα μέσα Δεκεμβρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναμένεται να υποδεχτεί πιθανότατα πρώτη τον Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα, εδώ, στα μέσα του επόμενου μήνα, για το τριήμερο συνέδριο επιχειρηματικής περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και αρκετοί υπουργοί. Πάντως, επειδή το ενδιαφέρον σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζεται στην συνταγματική αναθεώρηση και τον νέο Καλλικράτη,
Με την απλή αναλογική στις εκλογές στον ΟΤΑ, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι τον Ιανουάριο το πολιτικό timing θα είναι το κατάλληλο. Ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με δίκυκλο στην οδό Ακροτηρίου, εγκατέλειψε στην άσφαλτο τον αναβάτη και επιχείρησε να διαφύγει. Τον κατήγγειλαν διερχόμενοι και συνελήφθη. Τροχαίο ατύχημα χθες το βράδυ στην οδό Ακροτηρίου. Μάλιστα, ο οδηγός ενός γιοταχείου οχήματος, το οποίο συγκρούστηκε με δίκυκλο, εγκατέλειψε στην άσφαλτο τον αναβάτη και επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, ο εγκαίρος έγινε αντιληπτός από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, άνδρες της οποίας βρέθηκαν στην περιοχή και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον οδηγό. Ο δικυκλιστής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λύση στο πρόβλημα των μικρών μαθητών που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τους έδωσε η περιφέρεια. Με εντολή Κατσιφάρα θα δοθεί όχημα της υπηρεσίας. Τα παιδιά μένουν στο Μπόση Καλαβρίτων. Τα χαμόγελα και την ελπίδα ξανά στα παιδάκια που δεν μπορούν να πάνε σχολείο εδώ και σχεδόν 3 μήνες αποφάσισε να δώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Με εντολή του Απόστολου Κατσιφάρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες διάθεσης αυτοκινήτου της περιφέρειας προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών από το χωριό Μπόση Καλαβρίτων προς το σχολείο τους. Έπειτα από συνεννόηση με τον Δήμαρχο Καλαβρίτων Γιώργο Λαζουρά, η περιφέρεια θα διαθέσει όχημα και ο Δήμος Καλαβρίτων οδηγό έως ότου βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Ένας απίστευτα εγκατελειμμένος δρόμος 3 χιλιόμετρων που ούτε τζιπ καλά-καλά δεν μπορεί να τον διαβεί συνδέει τον κτηνοτροφικό οικισμό Μπόση με τα γύρω χωριά. Το ταξί που είχε μισθώσει η περιφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών δεν μπορούσε να προσεγγίσει τον οικισμό λόγω του δρόμου. Με αποτέλεσμα, από τις συνολικά 75 ημέρες από τις 11 Σεπτεμβρίου που ξεκίνησαν τα σχολεία, οι μικροί μαθητές έχουν καταφέρει να πάνε μόνο τις 14. Οι μητέρες των παιδιών βρίσκονταν σε απόγνωση. Την περασμένη Πέμπτη ήρθαν από τον Μπόση Καλαβρίτων στην Πάτρα και επισκέφθηκαν τον αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλο, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση βρέθηκε, ωστόσο είναι προσωρινή, αφού αν ο δρόμος δεν φτιαχτεί άμεσα, τότε το πρόβλημα απλά θα πάρει λίγους μήνες αναβολή. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει από τις 11 Σεπτεμβρίου σχολείο και έχουν πάει μόνο 14 μέρες σχολείο. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, δεν θα πάνε καθόλου? Για ποιο λόγο δεν έχουν πάει? Δεν έχουν πάει γιατί? Γιατί δεν μπορούν να μεταφερθούν, γιατί δεν έρχεται το ταξί να τα πάρει τα παιδιά. Ο δρόμος είναι χωματόδρομο, σε άθλια κατάσταση. Το 2017 δηλαδή θα μείνουν τα παιδιά γράμματα. Το 2017 δεν μιλάμε για πριν 50 χρόνια. Δεν μιλάμε για το 40, που ούτε για το χωματόδρομο. Τώρα ξεκινάει η διανομή σχολικών γευμάτων. Δείτε σε ποια σχολεία της Πάτρας θα μοιραστούν. Η επέκταση του προγράμματος ΣΥΤΙΣ, σχολικά γεύματα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας σε δημοτικά σχολεία της χώρας, περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αναλυτικά στην Αχαΐα περιλαμβάνονται τα εξής δημοτικά σχολεία. Το πρώτο δημοτικό σχολείο, το 7ο, το 14ο, το 13ο, το 16ο δημοτικό σχολείο Πατρών, το 18ο, το 21ο, το 22ο, το 23ο, το 24ο, το 21ο δημοτικό σχολείο, το 36ο δημοτικό σχολείο, το 39ο, το 41ο, το 47ο, το 52ο, το 53ο, το 54ο δημοτικό σχολείο, το 61ο δημοτικό σχολείο, το 65ο δημοτικό σχολείο Πατρών, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Οβριάς, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 4ο, το 5ο, το 6ο, το 7ο, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, το Δημοτικό Σχολείο Καμαρών, το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας και το Δημοτικό Σχολείο Αβύθου. Η στόχη τώρα του προγράμματος σχολικά γεύματα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική ανακοίνωση, είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έργο πνοής στην παραλία Πατρών. Οι παρεμβάσεις γίνονται από την περιφέρεια. Δείτε πώς θα γίνει.
Για την εξέλιξη των εργασιών ανάπλασης στην παραλία Πατρών ενημερώθηκαν και πάλι σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος με νεότερη επίσκεψή τους. Οι παρεμβάσεις είναι ήδη ορατές. Η ανάπλαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην παραλία Πατρών εκτείνεται σε ένα τμήμα 400 μέτρων στην παραλιακή πλευρά, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συνέχισης του πεζοδρομίου έως το Γυμνάσιο Λύκειο Παραλίας. Το πλάτος του πεζοδρομίου επεκτείνεται στα 3,10 μέτρα και θα περιλαμβάνει κράσπεδο στην πλευρά του δρόμου, πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40, φύτευση η οποία θα είναι συνεχής και θα διακόπτεται κατά πλάτος των ήδη υπαρχόντων ανοιγμάτων για την πρόσβαση οχημάτων. Σε ικανές αποστάσεις πέραν της συνεχούς χαμηλής βλάστησης θα τοποθετηθούν παγκάκια, φωτιστικά σώματα και καλάθια αχρήστων. Να υπενθυμίσουμε ότι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκτελούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βατότητας και άρσης επικινδυνότητας στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Χρόνια αυτό το έργο ήταν ένα αίτημα από πάρα πολλούς κατοίκους. Δόθηκε η δυνατότητα σήμερα μέσα στη μεγάλη συντήρηση που κάνουμε από παραλία, πραγνέικα, καμίνια, κάτω Αχαγιά, έτσι ώστε να δώσουμε ένα έργο και οδικά άρτιο, ασφαλές, αλλά και να δούμε και την πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών της παραλίας. Οι παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το δικό έργο γίνονται όπου το οδάστρωμα έχει υποστεί καθυζήσεις και πραγματοποιούνται αποκαταστάσεις. Επίσης, σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με τη μελέτη, θα γίνει κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης και κατασκευή νέου τάπητα με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου. Αξιολογούμε κάθε περιοχή τι ανάγκες έχει. Η περιοχή της παραλίας χρόνια τώρα ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή και τουλάχιστον σε σχέση με την οδική ασφάλεια, τη διαδρομή της παλιάς αθλητικής οδού αλλά και την εικόνα που παρουσιάζει το παραλιακό της μέτωπο, θεωρήσαμε ότι έχει ανάγκη άμεση παρέμβαση. Ένα σημαντικό τμήμα που αφορά την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, συμπεριλαμβανομένου του οικιστικού ιστού της Κάτω Αχαΐας, έχει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα από την Κάτω Αχαΐα μέχρι τα όρια του τοπικού διαμερίσματος Τσουκαλέικων έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αποκατάστασης και απομένουν οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. And I'm not, never worried.